Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αλεξάνδρο Άλκης. Είμαι ο Γενικός Διευθυντής της Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. Η σημερινή μας συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα σημαντικό τομέα της παγκόσμιας οικονομίας, τον αγροδιατροφικό. Η Παγκόσμια Τράπεζα μας θυμίζει ότι το μερίδιό του ανέρχεται γύρω στο 4,5% σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας επίσης αναφορά ότι μπορεί σε ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου να ανέβει και στο 25%. Ενώ το ακαθάριστο προϊόν το 2019 ξεπέρασε τα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα νούμερα αυτά είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά και για τη χώρα μας, γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον το 10% του πληθυσμού βρίσκεται στο χώρο του πρωτογενή τομέα, με περίπου το 60% να καλύπτεται από τις αγροτικές περιοχές. Μην ξεχάσουμε βέβαια ότι και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών κατέχει με διαφορά την πρώτη θέση στον κλάδο της μεταποίησης για τη χώρα μας. Στο τέλος του 2020 αποφασίσαμε με την EY και η Τράπεζα Πειραιώς μαζί να συνεργαστούμε ξανά, εκπονώντας μια μελέτη πεδίου στον χώρο ενδιαφέροντός μας. Σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία την οποία έχει η EY σε μελέτες, αλλά και το πολύ μεγάλο βάθος σχέσεων που έχουμε με τους πελάτες μας, με σχέσεις εμπιστοσύνης, για να μας απαντήσουν στο ερώτημα εάν ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο, μην ξεχνώντας ότι το Νοέμβρη του 2019 απρόσμενα, μεταξύ άλλων, μια τέτοια πρόκληση μας χτύπησε την πόρτα παγκόσμια. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης πέρασε μέσα από 460 πελάτες οι οποίοι καλύπτουν όλο τον κλάδο της αγροδιατροφής και κατέληξε σε 11 συμπεράσματα, αφού βεβαίως πριν είχαμε κάνει μια ενδελεχή μελέτη στον ελληνικό και στον παγκόσμιο αγροδιατροφικό τομέα. Αυτά τα 11 τα συμπεράσματα είμαστε έτοιμοι εδώ να σας τα παρουσιάσουμε και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας συνδιαμορφωτές αυτού του χώρου, τόσο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όσο βεβαίως και στο επίπεδο της χώρας μας. Ξεκινώ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γεωργαντά. Δίπλα στον κύριο Γεωργαντά βρίσκεται ο κύριος Δημητρίου, που είναι ο πρόεδρος του μεγαλύτερου αγροτικού συνεταιρισμού της χώρας μας, της Πίνδος. Και πιο αριστερά του, όπως βλέπω εγώ, είναι ο Γενικός Διευθυντής ενός αμυγός εξαγωγικού συνεταιρισμού δενδρόδους καλλιέργειας της Venus Growers, ο κύριος Θεοδουλίδης. Δίπλα στον κύριο Μαύρο, που είναι ο partner της EY, βρίσκεται ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο οποίος έχει με τη σειρά του συνδιαμορφώσει το χώρο αυτόν από το 1976 με πολλές κινήσεις. Και τελευταίος στην παρέα μας είναι ο κύριος Χανιώτης, διευθυντής στο DG Agri, φέρνοντας γνώση στρατηγική και πολιτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαύρο για να ξεκινήσουμε ευθύς την παρουσίασή μας. Σε ευχαριστώ, Άλκη. Ευχαριστώ, κύριε Αλεξάνδρου. Και εγώ από πλευρά μου ευχαριστώ τους εξαιρετικούς μας καλεσμένους, αλλά και το Delphi Forum για την φιλοξενία και τη διοργάνωση. Και όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Αλεξάνδρου και βλέπετε στην παρουσίαση, ο τίτλος της έρευνας πεδίου αλλά και της μελέτης τον τιτλοφορούμε «Πώς μπορεί ο αγροδιατροφικός τομέας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο σήμερα». Θα προσπαθήσω να δώσω ορισμένα στοιχεία και για την EY και για την Τράπεζα Πειραιώς. Ο τομέας της αγροδιατροφής περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας από τον πρωτογενή τομέα και περνάει μετέπειτα στην συσκευασία, τη μεταποίηση, την εμπορία, τη διανομή ως το τελικό στάδιο αυτό της κατανάλωσης. Στην αρχή αυτής της σημαντικής αλυσίδας αξίας βρίσκονται οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοίς, στο μέσον οι συσκευαστές, οι μεταποιητές, οι παραγωγοί, τα logistics, οι έμποροι και τέλος οι καταναλωτές, εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι σήμερα είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι τόσο σε θέματα υγείας, ευεξίας, αλλά και της διατροφής τους, αλλά και σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, αναζητώντας διαφάνεια
και πληροφορίες γύρω από τα τρόφιμα που πρόκειται να προμηθευτούν και να καταναλώσουν. Η σημασία του τομέα συσχετίζεται με το γεγονός ότι συνεισφέρει καθοριστικά στην επιτιστική επάρκεια, μιας και είναι κύριος τροφοδότης της βιομηχανίας και της μεταποίησης των τροφίμων, αλλά και έχει εξαιρετικά στενή σχέση με όλους τους κλάδους των μεταφορών, των logistics, του εμπορίου, του λιανικού, του χονδρεμπορίου, αλλά και του χορέκα. Συγχωρέστε, έχω κάνει. Θα δώσουμε λίγο κάποια στοιχεία για να τονίσουμε πάλι τη σημασία του. Ο κύριος Αλεξάνδρος αναφέρθηκε έτσι επιγραμματικά σε αυτά. Έχουμε έναν υπότιτλο εκεί. Το είχα σκοπό να το πω στο τέλος σε αυτή τη διαφάνεια. Μέχρι το 2050, ο τομέας παγκοσμίως θα πρέπει να τρέφει 40% περισσότερους ανθρώπους που θα έχουμε πλησιάσει τα 9,7 δις. Ενώ η καλλιεργήσιμη γη, ανά άτομο, θα έχει μειωθεί σημαντικά. Επιπρόσθετα, δεν θα πω για τη σημασία του, γιατί το καταλαβαίνουμε. Ακόμα και στις περιοχές που έχουν μειώσει, αν θέλετε, τις οικογένειες και τις φαμίλιες που ασχολούνται με τον τομέα, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές συνεχίζει και είναι ο μεγαλύτερος, αν θέλετε, εργοδότης του κόσμου. Όμως ταυτόχρονα βλέπουμε κάποιες τις ανάγκες των καταναλωτών να μεταβάλλονται, ενώ ταυτόχρονα πολλώνονται, οδηγούνται στα άκρα. Είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν σε μια αντίστοιχη εκδήλωση και κάποιος φίλος μου το θύμισε και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Οι καταναλωτές έχουν ανάγκη για προϊόντα latte, local, τοπικά, authentic, αυθεντικά, traceable, δυνατότητα να μπορούν να εχλατηθούν, transparent, διαφανή, ηθικά, έθικα. Από την άλλη, ενώ αναζητάμε αυτά του είδους τα προϊόντα και είπα προηγούμενα πολλώνονται, οι καταναλωτές θα ζητάνε να καταναλώνουν για το κρέας εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση 2,4 κιλά ανά άτομο μέχρι το 2023, μεθαύριο δηλαδή. Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα, 12% του παγκόσμιου πληθυσμού θα υποσιτίζεται και ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, τα στατιστικά και τα ευρήματα για τη σπατάλη των τροφίμων, είτε σε επίπεδο ποσοτήτων 1,6 δις τόνων, είτε σε επίπεδο αξίας 1,2 δις δολάρια, είναι εξαιρετικά μεγάλα. Το καλό στην ιστορία είναι ότι η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει το τοπίο. Τα μη επανδρομένα, τα drones, οι εφαρμογές στα λογισμικά, φαίνεται ότι θα είναι όσο χρήσιμα και κρίσιμα είναι οι σπόροι, τα λιπάσματα, τα τρακτέρ. Και οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα αναμένονται να επιταχυνθούν. Τα 5,2 δις του 2016 που στον τομέα επενδύονται στην τεχνολογία, στην ψηφιακή τεχνολογία, υπολογίζονται ότι θα πλησιάσουν τα 240 το 2050. Μίλησε προηγούμενα ο κύριος Αλεξάνδρου και έδωσε αυτή η έρευνα, είναι έρευνα και μελέτη ταυτόχρονα, γιατί έχει και το πρωτογενή κομμάτι, συγγνώμη, έχει και την πρωτογενή έρευνα και έδωσε τα στατιστικά και τα δημογραφικά, δεν θα σας τα πω, τα βλέπετε στην οθόνη, και οι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και η μεταποίηση και η συσκευασία και το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο συμμετείχαν. Υπάρχουν και οι δευτερογενείς μελέτες με παγκόσμια και ελληνικά δεδομένα και επίσης ένα κυρίαρχο θέμα και στοιχείο ήταν η συλλογή απόψεων είτε από το ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα. Όλους αυτούς που συμμετείχαν, είτε ως φορείς είτε ως φυσικά πρόσωπα, τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Τα βασικά μεγέθη νομίζω τα βλέπετε, κάποια από αυτά είπε προηγούμενα και ο κύριος Αλεξάνδρου, δεν θα επιμένω σε αυτά, τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα και οι εκλεκτοί μας καλεσμένοι. Βλέπετε τη συμμετοχή στο Εθνικό Ακαθάριστο Πορειών, βλέπετε τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και στα υπόλοιπα κομμάτια, οπότε δεν θα μείνω εδώ. Και εδώ θα δώσω πίσω το λόγο στον κύριο Αλεξάνδρου να μας πει από τα πρωτογενή στοιχεία, από την πρωτογενή έρευνα, κάποια βασικά συμπεράσματα. Ωραία, θα ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη βάση της πυραμίδας, αυτής που είναι οι αγρότες. Δεν θα σας πω αυτά που διαβάζετε, θα σας πω αυτά τα οποία κρίναμε ότι ίσως αξίζει να τα επισημάνουμε και βεβαίως κάποια τα οποία δεν γράφονται εδώ.
Και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την ομπρέλα όλων που είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Ζητήσαμε ποιες είναι οι τρεις επιπτώσεις στην νέα κοινή αγροτική πολιτική στους αγρότες που συναντήσαμε. Ξέχασα να πω επίσης ότι οι συνεντεύξεις οι οποίες πήραμε και μέσω των στελεχών της ΥΓΟΑΕ και μέσω των στελεχών της Πυρός έγιναν σε πολύ προσωπικό επίπεδο, στο βαθμό βέβαια που ο κορονοϊός μας επέτρεπε, οπότε θεωρούμε ότι η καταγραφή τους έχει και ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα από την απλή αποστολή ενός ερωτηματολογίου. Το ενδιαφέρον λοιπόν, στοιχείο, το πρώτο ενδιαφέρον, είναι ότι συνολικά 20% των ερωτηθέντων στο ερώτημα ποιες είναι οι τρεις επιπτώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής δεν απάντησε. Δεν θα κρίνουμε τώρα τα σημεία σχολιασμού. Νομίζω ότι ο καθένας, διαβάζοντας συνολικά τη μελέτη, μπορεί να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε. Τώρα, αναφορικά με την πρώτη επίπτωση, οι αγρότες πάντα μας είπαν ότι είναι η υλοποίηση των επενδύσεων για τον εξυγχρονισμό, αναμενόμενο κατά 37%. Τη δεύτερη επίπτωση είναι η διευκόλυνση της εισόδου στο επάγγελμα. Και νομίζω ότι όλα αυτά ο κύριος Χανιώτης μετά θα μας τα σχολιάσει σε πιο μεγάλο βάθος. Και αυτό αναμενόμενο. Το τρίτο, το οποίο δεν βλέπετε εδώ και το οποίο μας είπαν, είναι το more for less, έτσι, αποτελεσματική παραγωγή με λιγότερες εκροές, πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας πάω προς το τέλος. Να σας πω ότι το δεύτερο από το τέλος είναι με 10% η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου. Και 8%, τελευταίο στη σειρά, η δημιουργία χρηματοοικονομικών εργαλείων για τη διαχείριση διακύμανσης τιμών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στο κοντινό μέλλον. Δεν ξεχνάμε ότι το καλαμπόκι από τα 270 δολάρια ο τόνος έχει φτάσει πάνω από 430 δολάρια ο τόνος. Η σόγια είναι 25%. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο πρέπει να πέσει προσοχή μας. Και επιτρέψτε μου να πω τι είπαν οι αγρότες για το ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο προηγούμενο slide. Κάτω δεξιά, ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν με σκοπό την αποτελεσματικότητα των αγροτικών συνεταιρισμών, τι είπαν δηλαδή για τις εταιρείες τις οποίες οι ίδιοι φτιάχνουν όσοι είναι συνεταιρισμένοι, και δυστυχώς ο αριθμός των αγροτών που είναι συνεταιρισμένοι δεν είναι αυτός που μάλλον θα μπορούσαν. Είπαν ότι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι η καθιέρωση κανόνων για οικονομική διαχείριση, ο ένας στους δύο το είπε αυτό, και ο ένας στους τρεις είπε η προσέλκυση έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Από το τέλος, ένα στοιχείο είναι ότι το 7% είπε την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Και σίγουρα αυτό θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω. Τι άλλο να πούμε για τους αγρότες, για τις τοποθετήσεις των αγροτών, είναι ένα θέμα. Συγγνώμη, αν είναι εύκολο στο προηγούμενο, ναι. Θάνος, στο δεύτερο των αγροτών. Το slide 7. Εκεί. Εδώ, ευχαριστώ. Ρωτήσαμε πια πώς μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερους νέους αγρότες. Αυτό που βλέπετε πάνω αριστερά σας. Τα κίνητρα τα οποία είπαν οι αγρότες για προσέλκυση νέων συναδέλφων τους είναι σε 62% το πρώτο που διαβάζετε, επιδοτήσεις, και 49% το φορολογικά κίνητρα. Τα δύο πρώτα, θα έλεγα, ίσως αναμενόμενο. Το δεύτερο από το τέλος, με 8%, είναι τα κίνητρα για χρήση εφαρμογών εφιούς. Το δε τελευταίο, με 2%, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ίσως και ο κύριος Υπουργός κάποια στιγμή μας το σχολιάσει, είπανε τη δημιουργία αντικινήτρων παραμονής αγροτών μεγάλης ηλικίας. 2%. Συγχώραμε μόνο λίγο να πω και το αλλαγές στον αγροδιατροφικό τομέα, για να μην το περνάμε πίσω στο slide 7 που αφορά και τις τράπεζες. Στο slide 7, ωραία. Ευχαριστώ. Τι είπαν οι αγρότες για τις αλλαγές στον αγροδιατροφικό τομέα? Ζητήσανε χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους. Γεγονός. Είναι κάτι το οποίο μας αφορά, είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε, κάτι το οποίο μπορεί να τους δώσει προστιθέμενη αξία. Αλλά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, κατά την άποψή μας, από τις τράπεζες μπορεί να τους δώσει η παροχή συμβουλών που μπορεί να είναι πολλαπλάσιας αξίας από το να μειώσουμε τα επιτόκια ακόμα περαιτέρω. Και βελτίωση υπηρεσιών από το δημόσιο. Να πάμε στο slide 8, όπου πλέον πηγαίνουμε στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Θα μιλήσουμε για τα αδύνατα σημεία του πρωτογενούς τομέα. Ποια είναι τα αδύνατα σημεία του πρωτογενούς τομέα, είπαν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Κατά 66% το υψηλό κόστος παραγωγής, 51% οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
ενώ οι αγρότες είχαν πει το 36% σε αυτό. Οπότε βλέπετε πώς διαφορετικά τυχόν βλέπουν οι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αυτό το αδύναμο σημείο. Και θα σας πω μόνο το τελευταίο, το οποίο δεν καταγράφεται εκεί, είναι ότι βλέπουν μόνο κατά 6% αδύναμο σημείο τη μειωμένη σύνδεση έρευνας με παραγωγική διαδικασία. Ίσως να μην είναι και έτσι. Ίσως να είναι βέβαια έτσι. Πάντως αξίζει να κρατήσουμε αυτό το ποσοστό του 6%, το οποίο το βλέπουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, και αυτό το ποσοστό γίνεται 3% σε όλο το δείγμα. 3%. Και είμαστε στο 8, Θάνο, συγγνώμη. Στο 9, Στο 8, αν μπορώ, άλλο ένα στοιχείο πολύ γρήγορα. Τις καταναλωτικές τάσεις, στο 8, τις καταναλωτικές τάσεις, βαθμολογήσαν από το 1 στο 5, ποιες είναι οι καταναλωτικές τάσεις, και είπαν αγροτικοί συνεταιρισμοί ότι ξοδεύονται περισσότερο σε φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα, σχεδόν 4 στα 5 βάλανε, τον ίδιο βαθμό στην αυξημένη και διαφανή πηγή και πρόληψη των προϊόντων, συγγνώμη, και το πιο χαμηλό που σκοράρισε είναι ότι οι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στα βιώσιμα προϊόντα. Στα βιώσιμα προϊόντα. Και πάμε στο slide 9. Δύο πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Πάλι στους αγροτικούς συνεταιρισμούς ρωτήσαμε ποιες παγκόσμιες τάσεις επηρεάζουν το μέλλον στην αγροδιατροφή. Βλέπετε αυτά τα οποία υπάρχουν στο box γραμμένα. Το πρώτο είναι 62%, θα σας πω ενδεικτικά. Πάρα πολύ υψηλό σκοράρισμα. Το τελευταίο που δεν φαίνεται είναι η ανάπτυξη των υποκατάστατων προϊόντων. Γάλα κρέας από φυτικά προϊόντα. Όταν υπάρχουν μελέτες όπως της Vegan Group Global Report που μιλάνε για τουλάχιστον 23 δισεκατομμύρια πωλήσεις τα επόμενα 3 χρόνια, στο βαθμό που αυτό επιτευχθεί. Και δεν θα συζητήσω για το ενίσχυο αποτελεσματικό αγροτικών συνεταιρισμών, γιατί φεύγει ο χρόνος. Ένα τελευταίο λεπτό, συγγνώμη, Θάνο, για τα αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Πάλι το 20% των αγροτικών συνεταιρισμών είπαν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι αυτά. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά είναι ένα ποσοστό που ίσως έχει νόημα να το έχουμε στο μυαλό μας. Και βεβαίως το ηλεκτρονικό εμπόριο για την αλλαγή της αγοράς των ισρώων. Πρώτο, η ανάπτυξη συμβολιακής. Πολύ ευχάριστο να το ακούμε. Και το τελευταίο, η ανάπτυξη προϊόντων στο σκεπτικό του Farming as a Service με ποσοστό 45%. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ποσοστό. Ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνοντας στο κομμάτι της, με το ίδιο σκεπτικό της συσκευασίας και της μεταπίεσης, βλέπουμε στα αδύναμα σημεία, 2 στους 3, επίσης καταγράφουν σαν ζήτημα τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής, το 44%, και 1 στους 3 τη χαμηλή ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού. Στα αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, 6 στους 10, πάνω από τους μισούς, επίσης καταγράφουν το Farming as a Service και την ανάπτυξη της συμβολιακής γεωργίας και εκτινοτροφίας, σχεδόν η μισή, το 49%. Συνεχίζοντας και καταγράφοντας κάποια στοιχεία για τις προκλήσεις στη μεταχειρίση των τροφίμων, βλέπουμε την κάλυψη των σύγχρονων καταναλωτικών αγαθών, την ανάπτυξη ισχυρών εμπορικών ονομάτων, του branding, της φήμης, την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους. Και στα δυνατά σημεία της μεταποίησης των τροφίμων είναι η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων, σχεδόν η μισή. Πάλι στην έρευνα πεδίου για το κομμάτι του εμπορίου, βλέπουμε στα δυνατά σημεία τις ιδανικές συνθήκες παραγωγής, σχεδόν 2 στους 3, σχεδόν 6 στους 10 την υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων, και 4 στους 10, 42%, θεωρεί τη μεγάλη ποικιλία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων ως σημαντικό σημείο. Ενώ στις αδυναμίες, πάλι το υψηλό κόστος παραγωγής, πάλι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και καταγράφεται επίσης και η μη αποτελεσματική οργάνωση. Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι του εμπορίου, η συντριπτική τους πλειοψηφία, 8 στους 10, παραπάνω από τους 8 στους 10, δηλώνουν τα φρέσκα αγροτικά προϊόντα, αποτελούν σημαντική κατηγορία και για την αλυσίδα αξία τους, και δηλώνουν ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών για φρέσκα αγροτικά προϊόντα επηρεάζει τις πωλήσεις τους. Είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε και το συνειδητοποιούμε. Και κλείνω λέγοντας ότι 3 στους 4 θεωρούν ότι οι οικολογικές συσκευασίες για τα φρέσκα αγροτικά προϊόντα
είναι εξαιρετικά σημαντικές. Άλκη. Ναι, δύο ακόμα λεπτά για να κλείσουμε αυτή την περίληψη της παρουσίασής μας. Δεν θα σας πούμε τίποτα περισσότερο για τα 11 αυτά σημεία, πέρα από αυτά τα οποία βλέπετε σε αυτό το slide και στο επόμενο. Πρώτον, γιατί τη Δευτέρα όλη η μελέτη μας θα είναι στο διαδίκτυο, την οποία μπορείτε να την διαβάσετε με προσοχή. Και δεύτερον, γιατί τα ερωτήματα που θα θέσει ο κύριος Μαύρος και εγώ στους καλεσμένους μας πατάνε πάνω σε αυτά τα συμπεράσματα, οπότε πρέπει να μιλήσουν οι καλεσμένοι και όχι εμείς. Αν μισό λεπτό να τα ξαναδούνε λίγο. Ολιστική προσέγγιση, διαμόρφωση σύγχρονου και ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης, ψηφιακός μετασχηματισμός, άνθρωπος στο επίκεντρο, συνεργασίες, συνέργειες, εκπαίδευση και ενίσχυση δεξιοτήτων, εξωστρέφεια εξαγωγικό μάρκετινγκ, εμπορική επωνυμία, σημαντικά έργα υποδομής, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα, προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας και χωρίς να χρειαστεί να το αναπτύξουν παραπάνω, χρηματοδοτικά εργαλεία, κοινή αγροτική πολιτική, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας με 520 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις να έχει ήδη θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς διάθεση για το μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα και η πρόκληση είναι ακριβώς απέναντί μας και μείωση σπατάλης των τροφίμων. Οπότε κλείνω και ευχαριστώ. Και ξεκινάμε τις ερωτήσεις, Αλκή. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Γιωργαντά. Κύριε Υπουργέ, η έρευνα αναδεικνύει μεταξύ άλλων την ανάγκη ύπαρξης ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την αγροδιατροφή αλλά και υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής. Πώς σκέφτεστε να εμπλουτίσετε το υπάρχον εθνικό σχέδιο για την αγροδιατροφή και ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα έργα υποδομής που θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν ώστε να υπάρχει το μέγιστο δυνατό όφελος για τον τομέα αυτό? Νομίζω ότι η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαίωσε και επικαιροποίησε παθογένειες οι οποίες δυστυχώς είναι διαχρονικές στον ελληνικό πρωτογενή τομέα και βεβαίως έχει εισφέρει και νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει λόγω της κλιματικής κρίσης και λόγω της ανάγκης να συμπεριλάβουμε στον πρωτογενή τομέα, στον αγροδιατροφικό τομέα, τη βοήθεια που μπορεί να δώσει η τεχνολογία. Όμως θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Η τεχνολογία μπορεί πραγματικά με τη χρήση των drones να δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια σε μια καλλιέργεια, αλλά σε ποια καλλιέργεια? Σε ποιον γεωργικό κλήρο? Τον πολυκερματισμένο, αυτόν τον μικρό ελληνικό αγροτικό κλήρο που είναι και κερματισμένος? Πώς μπορεί ένα drone σε ένα χωράφι τριών στρεμάτων να μπορέσει να αποδώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει? Άρα τελικά έρχονται οι σύγχρονες ανάγκες να αναδείξουν τα διαχρονικά προβλήματα. Και εδώ πρέπει πλέον οι παρεμβάσεις να είναι ουσιαστικές και γρήγορες. Μπορείς να κάνεις αναδασμούς τώρα, πολύ γρήγορα? Όχι, δεν μπορείς να κάνεις, αλλά σίγουρα πρέπει να προχωρήσεις. Τι μπορείς να κάνεις? Να ενισχύεις τα συνεργατικά σχήματα. Ενισχύοντας τα συνεργατικά σχήματα, ουσιαστικά δημιουργείς τις μεγάλες καλλιέργειες. Δημιουργείς εκείνες τις μεγάλες εκτάσεις, τις οποίες και μείωση του κόστου παραγωγής, που από ό,τι είδατε είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, θα υπάρχει, και ταυτόχρονα θα υπάρχει και δυνατότητα αξιοποίησης της εμπιστημοσύνης και της τεχνολογίας στη συνέχεια. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Δηλαδή τα συνεργατικά σχήματα, είτε είναι εταιρισμοί, είτε είναι ομάδες παραγωγών, να δοθούν τα κίνητρα, όχι μόνο φορολογικά, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα και να καταλάβουν όλοι ότι εάν δεν παρακολουθήσουμε την εξέλιξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πρωτογενή τομέα, και η εξέλιξη είναι μέσα από τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία έρχεται πλέον να ενισχύσει την παραγωγή και να μειώσει και το κόστος, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Σε έναν γεωργικό κλήρο τόσο μικρό στη χώρα μας δεν μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν κάποιες μεγάλες μονάδες, υπάρχουν κάποιοι συνεταιρισμοί που μπορούν να τα απεξέλθουν, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι ένα μικρό ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο αγροτικό ελληνικό προϊόν. Νομίζω λοιπόν ότι μια πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι αυτή και βεβαίως πρέπει να δημιουργηθούν εκείνες οι υποδομές οι οποίες είναι αναγκαίες μέσα από την εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων που μας δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ξέρετε, έχει δύο πολύ καλά χαρακτηριστικά, τα είπα και προηγούμενα. Το ένα είναι ότι συνδέει τη χρηματοδότηση με μεταρρυθμίσεις και βεβαίως τα 520 εκατομμύρια που βγήκαν οι προσκλήσεις από το Υπουργείο μας αναφέρονται σε μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες να γίνουν στον πρωτογενή τομέα, στο μετασχηματισμό του πρωτογενού τομέα. Δεν είναι δυνατόν στη χώρα μας, πρέπει να ενισχυθεί η μεταποίηση, πρέπει να ενισχυθεί το branding. Δεν είναι δυνατόν από το παραγόμενο ελαιόλαδο μόνο το 25% να βγαίνει από τη χώρα μας με ετικέτα. Δεν μπορούμε πλέον όμως αυτά πάντα να τα καταγράφουμε, να τα αναδεικνύουμε, αλλά τελικά να μην παρεμβαίνουμε. Και ταυτόχρονα έχει το Ταμείο Ανάκαμψης πολύ συγκεκριμένο χρόνο, μέσα στον οποίο πρέπει να υλοποιηθούν όλες αυτές οι παρεμβάσεις, να γίνουν όλα αυτά τα έργα, να προωθηθούν όλα αυτά τα χρήματα, καθώς η προστέμενη αξία μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η
μεγαλύτερη όταν γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Και εκεί τα αρδευτικά δίκτυα, τα μεγάλα αρδευτικά έργα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, το Ίδωρο 2, είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικά, μαζί με μια όμως αναβάθμιση που πρέπει να γίνει στον τρόπο λειτουργίας των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, είναι αναγκαίο να συμβεί αυτή τη στιγμή αυτό. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι πλέον όμως είναι επιτακτική ανάγκη να τα παρακολουθήσουμε όλοι. Όπως ξέρετε πολύ καλά, τα ιστορικά δικαιώματα κάποιων πλέον περιορίζονται μέσα από την ΕΑΚΑΠ. Πρέπει πλέον ο κόσμος να παράξει. Έχει ανάγκη η χώρα μας, έχει ανάγκη η Ευρώπη να παράξουμε. Για να παράξουμε, πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία μας δίνει η δυνατότητα και η τεχνολογία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα ευρωπαϊκά. Άρα η προτεραιότητα μας πλέον είναι στις κατευθύνσεις που σας έδωσα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε απτά παραδείγματα αυτής της προσπάθειας η οποία γίνεται. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να προχωρήσουμε στον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πίντος, τον κύριο Δημητρίου, και να ρωτήσουμε το εξής. Η έρευνα αναδεικνύει τη σημασία της ανάπτυξης συνεργειών και συνεργατικού πνεύματος ανάμεσα σε όλα τα μέλη του αγροδιατροφικού τομέα. Βασικές συνέπειες είναι η αποτελεσματικότητα των συντελεστών παραγωγής και η δημιουργία υψηλής ποιότητας προϊόντων. Με βάση την πολυετή επιτυχημένη συγκέντρωση τουλάχιστον 500 κτηνοτροφικών μονάδων υπό τη σκέπη της Πίντος, αλλά και την ιδιότητά σας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κρίσιμου μεγέθους συνεργατικών σχημάτων στην πράξη? Ευχαριστώ, κύριε Αλεξάνδρου, για την ερώτηση. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και νομίζω και είναι σίγουρο αυτό ότι το σημερινό πάνελ κάτι θετικό θα βγάλει για την επόμενη ημέρα στον αγροδιατροφικό τομέα. Θεωρώ ότι και είναι γεγονός ότι πάρα πολλές μελέτες μέχρι σήμερα έχουν καταδείξει πολύ δε περισσότερο και η δική σας ότι η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λόγοι θεωρώ είναι πάρα πολλοί. Μικρές κατακερματισμένες γεωργικές επιχειρήσεις, υψηλό κόστος παραγωγής, γύρανση γεωργικού πληθυσμού και το κυριότερο, έλλειψη επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερο βάρος στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας έχει και η φθήνουσα πορεία των συνεταιρισμών και η αδυναμία τους να παρέμβουν στην παραγωγή, στη συγκέντρωση και στην διάθεση των προϊόντων. Στην Ευρώπη υπάρχουν 300.000 συνεταιρισμοί με 140 εκατομμύρια μέλη και 2,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Στη Δανία, στην Ολλανδία, στην Φιλανδία το μερίδιο αγοράς των συνεταιρισμών ξεπερνάει το 70%. Περιπτώσεις της Δανίας αγγίζει και το 85% η περίπτωση της Δανίας. Στη Γαλλία το 60%. Στη Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία άνω των 50%. Στη χώρα μας δεν είναι ευχάριστο, είμαστε κάτω του 20%. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η ανασυγκρότηση των συνεταιρισμών και η εμπέδωση εμπιστοσύνης στο συνεταιριστικό θεσμό και στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Η ευθύνη θεωρώ ότι είναι και των δύο μερών, και της πολιτείας και των παραγωγών αγροτών, για να συμβάλλουν οι συνεταιρισμοί στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Απαιτείται να έχουν σοβαρό παρεμβατικό ρόλο στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στην αγορά και στην καινοτομία. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσουν ίδια κεφάλαια με υποδομές και με διάθεση για συνεταιριστικές συμπράξεις. Όπως πολύ εύστοχα είπατε και εσείς και ανέδειξε και η μελέτη, καθώς επίσης σχολίασε και ο Υπουργός μας. Έτσι νομίζω ότι θα έχουμε προοπτική και μέλλον και οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις θα παίξουν πραγματικά το ρόλο τον οποίο χρειάζεται να παίξουν σε τούτη χώρα.
Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Να πάμε γρήγορα στον κύριο Θεοδουλίδη να απευθύνουμε την εξής ερώτηση. Αναφορά στα συμπεράσματα γίνεται σχετικά με την αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης των εξαγωγών επώνυμων και τυποποιημένων προϊόντων με ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διανομή και την προβολή τους. Ποιο είναι το μυστικό της Βένους που την οδηγεί σε σταθερή εξαγωγική πορεία των προϊόντων της σε 5 ηπείρους και 40 χώρες? Τι ακόμα χρειάζεται να κάνει η Βένους για να διευρύνει περισσότερο τους οριζόντες της? Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Η Βένους από το 1964 λειτουργούσε σαν ένα συνεργατικό σχήμα. Αυτή ήταν ουσιαστικά η αρχική φιλοσοφία των ιδρυτών, των πρώτων μελών, και πάντοτε ήταν μια πρωτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση και στη συνέχεια ομάδα παραγωγών. Το ίδιο μοντέλο εξακολουθεί και πιστεύει και τώρα. Γύρω από τη Βένους υπάρχουν περίπου 500 παραγωγοί, με μια έκταση η οποία ξεπερνά τα 20.000 στρέμματα, και ο πυρήνας της Βένους είναι το προϊόν, πιο συγκεκριμένα το ροδάκινο που είναι το κύριο προϊόν, και τα μέλη, οι αγρότες. Όλη η δραστηριότητα ουσιαστικά περιστρέφεται γύρω από αυτούς τους δύο άξονες, το προϊόν και το μέλος. Έχουμε δώσει επομένως την αξία που πρέπει στο τελικό μας προϊόν, και αυτό καταφέραμε να μεταλαμπαδεύσουμε στις αγορές, οι οποίες καταλαβαίνουν την προσπάθεια, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε αυτό το οποίο κάνουμε. Μπορούμε εύκολα να ειχνηλατήσουμε από το τελικό προϊόν στο ράφι και να φτάσουμε στο δέντρο που παράγει το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό αναπτύσσει την εμπιστοσύνη των αγορών και θα λέγαμε ότι είναι ένα μικρό μυστικό της επιτυχίας. Όλα αυτά βέβαια συνοδεύονται με τη στόχευση στην υψηλή ποιότητα, διότι χωρίς ποιότητα προχωράμε, στα πρότυπα της ασφάλειας και υγιεινής της παραγωγής, στη συνεχή εξέλιξη, στα προγράμματα της καινοτομίας που εφαρμόζουμε και στην διαρκή προσπάθεια που κάνουμε να προσελκύσουμε νέους αγρότες να ενταχθούν στη δύναμή μας για να συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας. Φυσικά όλα αυτά δεν περιορίζονται στον χώρο το δικό μας, τον εσωτερικό της Ελλάδας. Όντας εξωστρεφείς, φροντίζουμε να ελέγχουμε όλα τα κανάλια διανομής. Είμαστε πολύ κοντά στην αγορά. Παρακολουθούμε από κοντά την εφοδιαστική αλυσίδα και προσπαθούμε, αυτό που λέμε μεσάζοντες, όχι στην προμήθεια της πρώτης ύλης, γιατί εκεί δεν υπάρχουν μεσάζοντες για μας, αλλά ακόμα και στην πώληση του τελικού προϊόντος, να φτάνουμε κατευθείαν στις αγορές. Έτσι λοιπόν, έχουμε πολύ καλή γνώση της αγοράς. Ξέρουμε τις καταναλωτικές συνήθειες και τα πρότυπα για κάθε χώρα και αντίστοιχα προσαρμόζουμε, εφαρμόζοντας κάποια μοντέλα ευελιξίας που έχουμε στις διαδικασίες μας, τα προϊόντα μας για να είμαστε, να πετυχαίνουμε ουσιαστικά τους στόχους μας. Η επόμενη μέρα για μας είναι ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε μάλλον ένα πιο δυνατό εταιρικό, ίσως και εθνικό branding, γιατί το ροδάκινο είναι ένα πολύ δυνατό προϊόν για την Ελλάδα. Αυτή λοιπόν είναι η πρωταρχική προσπάθειά μας. Και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να εντάξουμε και άλλα προϊόντα ελληνικά, τα οποία υποστηρίζουν αυτό το καθετοποιημένο μοντέλο που εμείς υποστηρίζουμε και να τα προωθήσουμε. Το οποίο το ξεκινήσαμε και να τα προωθήσουμε στις αγορές του εξωτερικού. Αυτά είναι με λίγα λόγια η ιστορία της Βένους και ο τρόπος που πορεύεται. Ευχαριστούμε πολύ. Πάνω. Κύριε Θεοδωρόπουλε, δύο κύρια συμπεράσματα βγαίνουν μέσα από την έρευνα και ένα έχει να κάνει για την ανάγκη αποτελεσματικό και σύγχρονο branding των προϊόντων του διατροφικού τομέα και ένα δεύτερο κομμάτι είναι η ανάπτυξη της εξωστρέφειας με συντονισμένο και επαγγελματικό εξαγωγικό marketing. Πώς σχολιάζετε με αυτά τα συμπεράσματα και εσείς τι προτείνετε να κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για αυτά τα δύο σημαντικά σημεία? Καταρχήν νομίζω ότι οι βήματα για branding γίνονται αυτή τη στιγμή και σημαντικά βήματα. Αλλά το branding δεν είναι κάτι που χτίζεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο, θέλει διάρκεια, θέλει να αποδεικνύει συνεχώς την ποιότητα και από μια στιγμή και μετά ίσως θέλει και κάποια διαφημιστική δαπάνη, μια διαφημιστική επένδυση για να μπορέσει να χτιστεί. Σήμερα έχουν δημιουργηθεί πολύ καλά προϊόντα από πολλούς νέους επιχειρηματίες, από πολύ καλούς συνεταιρισμούς, γίνεται μια καλή προσπάθεια γενικότερα, αλλά οι αγορές του εξωτερικού, για το λάδι που είπε προηγουμένως και ο κύριος Υπουργός,
Τα ράφια των σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό είναι ήδη γεμάτα με κάποια άλλα λάδια. Για να πάμε να βάλουμε το δικό μας, κάτι πρέπει να βγάλουμε εκεί. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Άρα χρειαζόμαστε marketing, χρειαζόμαστε branding, αλλά χρειαζόμαστε και μια άλλη πηγή που δεν την έχουμε, δεν διαφημίζονται τα αγροτικά προϊόντα στο εξωτερικό. Και επίσης, κυρίως και πάνω απ' όλα, χρειαζόμαστε υπομονή. Αυτό όμως το οποίο δεν άκουσα καθόλου στην μελέτη σήμερα, σαν προϊόν τεχνολογίας και το οποίο έχει βοηθήσει πολύ, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, στον αγροτικό τομέα, εκτός από τα drones στα οποία αναφερθήκαμε αναλυτικά, νομίζω ότι είναι και το θερμοκήπιο. Σήμερα, οι θερμοκηπιακές μονάδες περίπου 15-πλασιάζουν την παραγόμενη ποσότητα αναστρέμα. Βέβαια, τα θερμοκήπια θέλουν κεφάλαια. Και θέλουν και, όπως είπε πολύ σωστά, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, χρειάζονται και να υπάρχουν επιστημονικότητα, χρειάζεται να δημιουργηθούν πραγματικά ίδια κεφάλαια στους συνεταιρισμούς, στους αγρότες, και χρειάζονται και επιχειρηματικότητα. Άκουσα αρκετά πράγματα, κατά τη γνώμη μου όλα σωστά, αλλά θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά και την προσπάθεια να δημιουργήσουμε θερμοκήπια, αρκεί να δούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή οι κατασκευαστές θερμοκηπίων σε όλο τον κόσμο παραδίδουν μετά από 2 ή 2,5 χρόνια ένα καινούριο θερμοκήπιο. Είναι τόσο πνιγμένοι, χτίζονται τόσα πολλά θερμοκήπια σε όλο τον πλανήτη, από το Καζακστάν, τη Μέση Ανατολή και όπου μπορεί, την Άπο Ανατολή και όπου κανείς μπορεί να φανταστεί, διότι το θερμοκήπιο, εκτός από όλα τα άλλα πλεονεκτήματά του, χαμηλώνει το κόστος παραγωγής, πολλαπλασιάζει την απόδοση αναστρέμα, αλλά το κυριότερο και το πιο σημαντικό είναι ότι προστατεύει το προϊόν από τις αλλαγές του καιρού. Και κατά συνέπεια μπορείς να νιώθεις ότι το θερμοκήπιο έχεις συγκεκριμένη απόδοση. Σήμερα δε, που το θερμοκήπιο στις περισσότερες χώρες του κόσμου έχει συνδυαστεί με πράσινη ενέργεια και έχουμε πλέον θερμοκήπια ολικής καύσης που αξιοποιείς και το διοξίδιο, αξιοποιείς και τη θερμοκρασία που δημιουργείται από την καύση, είναι και φορείς που, επειδή ζούμε και στις μέρες που η ενέργεια έχει γίνει πολύ σημαντική για όλους μας, έχουν γίνει και φορείς, εκτός από το ότι δίνουν αγροτική παραγωγή, που βοηθάνε και στο άλλο μας πρόβλημα, που είναι η δημιουργία ενέργειας με χαμηλό κόστος και με μηδέν περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Ήμασταν βέβαιοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και ήμασταν βέβαιοι ότι θα έρθετε με πρόταση ενισχυτική και των πολύμινων ερευνών που κάναμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι κατά σύμπτωση έχει τύχει να έχω κάνει ένα καλό θερμοκήπιο. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατεύθυνση που δίνατε. Κύριε Χανιώτη, η έρευνα αναδεικνύει ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει προσφέρει σημαντικά ωφέλη σε όλα τα μέλη του συστήματος. Η νέα ΚΑΠ ευθυγραμμισμένη με την πράσινη συμφωνία και τη στρατηγική Farm to Fork. Έχει τη δυνατότητα να ευδοκιμήσει την Ελλάδα, και αν ναι, με ποιο τρόπο? Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την έρευνα που κάνατε. Επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και η τελευταία φορά που μιλάω στην Ελλάδα πριν πάρω σύνταξη σαν της Επιτροπής, θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό το σημείο, ότι όταν ξεκίνησα την καριέρα μου στην Επιτροπή πριν 33 χρόνια, ένα μεγάλο τμήμα από τα προβλήματα και τις παθογένειες ελληνικής γεωργίας ήταν αυτές που βγήκαν και στην έρευνά σας. Άρα κάτι πρέπει να δούμε, ότι κάτι δεν έχει γίνει όπως θα έπρεπε να έχει γίνει. Και το αναφέρω αυτό διότι, αν δει κανείς τις στατιστικές, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η χώρα που, παίρνοντας πάνω από 2 δισεκατομμύρια καθαρές εισρωές το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι βρίσκεται μόνο πίσω από την Ουγγαρία όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ που έρχεται σε αυτό το τομέα. Κάποιες από αυτές τις παθογένειες, αν θέλετε, υπάρχουν και σε αυτό το πάνελ, και χωρίς καμία κριτική διάθεση, ο τομέας ανδροκρατείται και είναι κάποιας ηλικίας, την οποία διακφράζομαι και εδώ, αν θέλετε. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι τα θετικά σημεία και αυτούς που καλέσατε να μιλήσουν στο πάνελ δεν αποτελούν εκείνο το τομέα της γεωργίας που παίρνει το μεγαλύτερο τμήμα των επιδοτήσεων. Αλλού πάνε τα χρήματα. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο προβλήματα. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω μια σειρά θέματα που μέσα από τις αντιφάσεις μπορούμε να δούμε και τα πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την καινοτομία και την έρευνα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στις 10 πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό τον τομέα. Άρα, αυτό που λείπει δεν είναι ούτε η έρευνα ούτε η καινοτομία. Αυτό που λείπει είναι εφαρμογές. Και εφαρμογές
Και οι ορθές πρακτικές έχουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με την έλλειψη ενός συστήματος παροχής συμβουλών. Καλή η λίστα των συμβούλων, αλλά ακόμη καλύτερη είναι αυτή η λίστα να γίνεται με έναν τρόπο όπου και οι συμβουλές θα είναι ενοποιημένες και θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες μετρήσιμες ανάγκες του γεωργικού τομέα, οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε περιοχή και σε κάθε τομέα. Δεύτερον, όσον αφορά τη στροφή στη ζήτηση, γιατί είπαμε για farm to fork και στην... δεν είναι στο ράφι, από το χωράφι στο ράφι, έτσι έχει μεταβραστεί, αλλά είναι στο πυρούνι, στο τελικό καταναλωτή, αν θέλετε, η έμφαση που δίνει η νέα ΚΑΠ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή στη ζήτηση γεωργικών καταναλωτικών προϊόντων, που έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή. Ταυτόχρονα στην Ελλάδα φεύγουμε από τη μεσογειακή διατροφή. Δεν εξηγείται αλλιώς πώς έχουν αυξηθεί τα ποσοστά παχυσαρκίας, ιδίως στις μικρότερες ηλικίες. Εκεί ακριβώς βρίσκεται μια αντίφαση, διότι ταυτόχρονα ο καταναλωτής είναι και πολίτης, που σημαίνει ότι από τη μια μεριά τον ενδιαφέρει το κόστος της κατανάλωσης του προϊόντος, τον ενδιαφέρει όμως και ως φορολογούμενος τι πληρώνει. Μπορεί στην Ελλάδα αυτό να μην ενδιαφέρει τόσο, διότι οι ροές είναι καθαρές από την ΚΑΠ, αλλά ενδιαφέρει στις υπόλοιπες χώρες. Εκεί ακριβώς πρέπει να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε κάποια πλεονεκτήματα. Και αν πάμε και στο, από το χωράφι στο ράφι, εκεί είναι όλη η διακίνηση των προϊόντων. Και εκεί ακριβώς υπάρχει και μια άλλη αντίφαση που χρειάζεται εξήγηση. Αν δει κανείς όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα το γεωργικό υπάρχει μια σαφέστατη ανωδική τάση του εισοδήματος. Σαφώς με διακυμάνσεις, αλλά η τάση είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν 3-4 χώρες που αποτελούν εξαίρεση, μία είναι και η Ελλάδα. Απ' την άλλη, η Ελλάδα εν μέσω κρίσης έκανε αυτό που ανέφερε και πριν ο Υπουργός. Κατάφερε να έχει πλεόνασμα στο γεωργικό εμπορικό ισοζύγιο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Διότι, και νομίζω ότι είναι κάτι που δεν έχει προσεχθεί. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα στο γεωργικό τομέα τα οποία πραγματικά δείχνουν τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στο τομέα. Και νομίζω ότι αυτό που κάνει η έρευνά σας, για να τελειώνω εδώ, δίνει ότι όσον αφορά τουλάχιστον την κοινή γεωργική πολιτική, για να απαντήσω στην ερώτηση, δεν είναι ούτε οι πόροι που λείπουν, ούτε το πλαίσιο που έχει η κοινή γεωργική πολιτική. Τις απαντήσεις για το πώς μπορεί η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες, η αίσθησή μου, βλέποντας όλη την ένταξη της χώρας μας από το εξωτερικό, εκτός από μια χρονιά που έκανα το στρατιωτικό μου στην Ελλάδα, είναι ότι οι απαντήσεις πρέπει να αναζητηθούν μέσα στην Ελλάδα και όχι απ' έξω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χανιώτη. Λοιπόν, μας μένουν κάτι λιγότερο από 9 λεπτά. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε και τις υπόλοιπες 5 ερωτήσεις με ανάλογη χρήση του χρόνου. Κύριε Υπουργέ, το τρίτο συμπέρασμα της μελέτης καταγράφει ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα μετασχηματίσει περαιτέρω όλη την αλυσίδα της αγροδιατροφής. Δεδομένης της συνδυαστικής προγενέστερης ιδιότητάς σας ως υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τη σημερινή σας, πόσο συντάσσεστε με αυτό το συμπέρασμα και πώς ειδικότερα θεωρείτε ότι θα υλοποιηθεί αυτός ο μετασχηματισμός? Νομίζω είναι αναγκαίο να γίνει. Έχει ξεκινήσει. Ο σχεδιασμός τουλάχιστον υπάρχει. Πρέπει να γίνει το εξής. Πρέπει πρώτα απ' όλα πρέπει να περιοριστούν συγκεκριμένοι κανόνες. Και το Υπουργείο έχει υποχρέωση να κάνει τις διαρθρωτικές εκείνες αλλαγές που χρειάζεται πρώτα στην ίδια τη δομή του. Στη συνέχεια να εξυγχρονίσει τα μητρώα τα οποία υπάρχουν. Να γίνει διασύνδεση των μητρώων αυτών με τα αντίστοιχα μητρώα των υποπτευόμενων οργανισμών μας, αλλά και όλων των διευθύνσεων, για να μπορέσει με το παραγόμενο αυτό αποτέλεσμα και επιτέλους με τα στοιχεία που θα τα έχουμε ανά πάσα στιγμή και θα τα έχουμε με αξιόπιστο τρόπο, να ασκήσουμε και τις πολιτικές μας. Και όλο αυτό θα βοηθήσει και στην παρακολούθηση της παραγωγής, αλλά και στην παρακολούθηση του παραγόμενου προϊόντος στην ποιοτική του έκφανση πια. Γιατί η προστασία του ποιοτικού προϊόντος μας πρέπει να είναι προτεραιότητα. Έχουμε πραγματικά πολύ καλά ποιοτικά προϊόντα, αλλά πρέπει να παρακολουθήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό το προϊόν. Και η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Και νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί τελικά εκείνο το γρήγορο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο θα δώσει προστέμενα αξία στον κόπο του παραγωγού,
Θα του δώσει όμως και το αίσθημα δικαιοσύνης, γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή μερικές φορές αισθάνονται κάποιοι ότι παράγουν ένα ποιοτικό προϊόν, αλλά τελικά ότι αυτόν οφεύεται από κάπου αλλού, δεν τους προστατεύει το κράτος με τους ελεκτικούς μηχανισμούς έναντι αυτών των οφεύσεων και τελικά χάνει την αξία του αυτό το προϊόν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορέσαμε ποτέ να αποκτήσουμε προστέμενη αξία για τα πολύ καλά ελληνικά προϊόντα σε σχέση με τα 30 εκατομμύρια των τουριστών οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας και θα βρουν οι πρεσβευτές αυτών των προϊόντων. Δεν το καταφέραμε, πρέπει να το καταφέρουμε. Και η τεχνολογία έχει πραγματικά να κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω είναι η προτεραιότητα, γιατί έτσι θα δημιουργηθούν τα δεδομένα και οι βάσεις που θα μας βοηθήσουν να ασκήσουμε και όλες τις άλλες πολιτικές, οι οποίες λέγαμε. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένο έργο ενταγμένο σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον συγκεκριμένο εξυγχρονισμό και βεβαίως όχι μόνο με τις δομές και τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, αλλά και με την ίδια την Ευφύη Γεωργία, η οποία και εκεί πρέπει να έχουμε ένα πεδίο στο οποίο να έχουμε την ανάπτυξη των συγκεκριμένων στόχων. Είναι λοιπόν αναγκαία προϋπόθεση πλέον και θα συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Διευθυντή πριν. Το πρόβλημα πια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τα εργαλεία, πρέπει να έχουμε και τη θέληση και την πολιτική βούληση για να λύσουμε τα ζητήματα που υπάρχουν να τα λύσουμε εμείς εσωτερικά στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Δημητρίου έχουμε να απευθύνουμε την εξής ερώτηση. Η κυβέρνηση ψήφισε το 2020 τον γνωστό νόμο του 4673 που διέπει τη λειτουργία των συνεταιρισμών. Βασικές βελτιώσεις σε σχέση με τον προγενέστερο ήταν μεταξύ άλλων η ενίσχυση του θεσμού των υποπτικών συμβουλίων, οι όροι διαγραφών μελών που δεν πειθαρχούν στους κανόνες, η θέση της ΕΘΕΑΣ αλλά και των μελών επενδυτών. Ποιες παρεμβάσεις δεν έχουν τυχόν περιληφθεί και μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, κύριε Πρόεδρε? Αν και δεν έχουμε το χρόνο, είμαι υποχρεωμένος όμως να πω ότι με την ανάληψη της κάθε κυβέρνησης σε τούτη χώρα, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να αλλάζει ο νόμος περί συνεταιρισμών. Το θετικό, πιστεύω, θα είναι κάθε φορά να είναι προς το καλύτερο. Τουλάχιστον, και δεν το λέω για να κολακεύσω τον Υπουργό, αλλά τουλάχιστον την τελευταία φορά ήταν πραγματικά προς το καλύτερο. Θα πρέπει όμως να πω ότι στην Πίνδο το 1958 ιδρυθήκαμε, μετά από 4 χρόνια όμως, το 1962, θεσπίσαμε κανόνες για τα θέματα λειτουργίας του συνεταιρισμού. Μάλιστα. Η Γενική Συνέλευση ψήφισε κανονισμό λειτουργίας που ήταν υποχρεωτικός για το σύνολο των μελών, προβλέποντας ότι ο προγραμματισμός παραγωγής θα γίνεται από το συνεταιρισμό, η προμήθεια όλων των εφοδίων για την παραγωγή και για το σύνολο των μελών θα γίνεται από το συνεταιρισμό, η διάθεση του συνόλου της παραγωγής των μελών θα γίνεται στο συνεταιρισμό και δεν θέλουμε και ούτε θελήσαμε ποτέ κανέναν νόμο περί συνεταιρισμών να μας πει εάν θα πρέπει να διαθέσουμε το 50% ή το 80%. Αυτό για μας ήταν αυτονόητο από την ίδρυσή μας. Καθώς επίσης όσοι δεν πειθαρχούν με τους κανόνες του συνεταιρισμού αυτόματα διαγράφονται. Φυσικά σε εμάς αυτή η εφαρμογή είχε μονοψήφιο αριθμό όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί το να ενταχθείς στο συνεταιρισμό θα πρέπει εκ των πραγμάτων να αποδεχθείς και όλους αυτούς τους κανόνες. Επίσης, οι παραγωγοί μέλη έγιναν επενδυτές και κάθε χρόνο μέρος των κερδών το καταθέτουν στο συνεταιρισμό. Και γιατί το καταθέτουν? Έτσι ώστε το επενδυτικό πλάνο και οι επενδύσεις του συνεταιρισμού να πάρουν σάρκα και οστά και πολύ γρήγορα, τρέχοντας μαζί με τις εξελίξεις των εποχών, να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Πάμε λίγο στην ΕΘΕΑΣ, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος. Είναι γεγονός ότι νομοθετήθηκε και θεσμοθετήθηκε στον τελευταίο νόμο η ΕΘΕΑΣ. Ήταν και είναι απαραίτητο η εκπροσώπηση του ενιαίου φορέα των συνεταιρισμών. Πιστεύω ότι, αν και είναι στην αρχή της, θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την επόμενη ημέρα. Επίσης, είναι θετικό το γεγονός
ότι συμμετέχουν πάνω από 220 συνεταιρισμοί, αλλά το πιο θετικό όλων είναι ότι το 85% του τζίρου των συνεταιριστικών επιχειρήσεων της χώρας είναι μέλη της ΕΘΕΑΣ. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά. Και δύο κουβέντες, μιας και το είπατε, για το νόμο περί συνεταιρισμών. Θεωρώ ότι ο νόμος περί συνεταιρισμών θα πρέπει να είναι ένας νόμος πλαίσιο και να είναι και πιο τολμηρός, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα και να αφουγκράζεται και τις εποχές. Ωραία. Λιγότερη κρατική εποπτεία. Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο διοίκησης των συνεταιρισμών. Οικονομικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις συνεταιριστικών σχημάτων σε τομείς και κλάδους. Να προβλέπετε ότι τα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν και επενδυτές στο συνεταιρισμό και όχι μόνο να έρχονται οι επενδυτές απ' έξω, αλλά τα ίδια μέλη που είναι στο συνεταιρισμό, εάν το επιθυμούν, να μπορούν να το κάνουν πράξη. Επίσης, και συμφωνώ απόλυτα, το είπε στην πρωτολογία του Υπουργός, ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα να συνεταιριστούν οι αγρότες της χώρας μας. Τα κίνητρα μπορεί να είναι πάρα πολλά, μπορεί να είναι φορολογικά, αναπτυξιακά και ούτω καθεξής. Εμείς είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου να τα δούμε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Έχουμε 2, ίσως και 3 λεπτά να ζητήσουμε μία τοποθέτηση από κύριο. Εντάξει, εγώ κύριο Θεοδουλίδη, ναι, ας το κάνουμε όπως το λέει ο Θάνος. Ναι, μία τοποθέτηση ενός λεπτού και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. Πιέζει ο χρόνος. Για να θα αναφερθώ ουσιαστικά στα προγράμματα της αναδιάρθρωσης, μια και είναι και επίκαιρα με το σχέδιο ανάκαμψης, τα οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά, προκειμένου να προσελκύσουμε νέους αγρότες, προκειμένου να αναδιαρθρώσουμε ουσιαστικά την καλλιέργεια, είτε με νέες ποικιλίες πιο ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές, αλλά και με καινούριους τρόπους καλλιέργειας, οι οποίοι θα είναι και αηφόροι, αλλά και ουσιαστικά θα επιβάλλουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, με ό,τι σύγχρονο μέσο υπάρχει, στοχεύοντας ταυτόχρονα με τους νέους αγρότες στην μεταβολή του ηλικιακού προφίλ των παραγωγών της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε μέλλον στην ελληνική αγροδιατροφή. Το πολύ θετικό για την επιχείρηση συνεταιρισμό, για μας τουλάχιστον, θα είναι ότι με την αναδιάρθρωση μπορούμε να προγραμματίζουμε τουλάχιστον σε 15-ετή βάση, διότι ξέρουμε ότι αυτή είναι η διάρκεια της δενδροκαλλιέργειας, άρα μπορούμε να στοχεύουμε τα επόμενα 15-20 χρόνια και παραγωγικά αλλά και εμπορικά και να αναπτυσσόμαστε αντίστοιχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, κύριε Θεοδωράκουλα. Εγώ ήθελα μόνο να πω ότι βάζουμε, και όλοι το θέλουμε φυσικά, βάζουμε στόχους για εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων. Να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή και σε κάποιους στόχους να αντικαταστήσουμε, να υποκαταστήσουμε μάλλον τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Έχουμε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μπορούμε να παράγουμε, τα οποία μπορούμε να παράγουμε και με ανταγωνιστικό κόστος, και για το γεγονός ότι εγκατελείφθησαν στην πορεία των χρόνων σήμερα, τα εισάγουμε χωρίς ουσιαστική αιτία. Αν λοιπόν στους νέους ανθρώπους, σε νέους ανθρώπους δώσουμε τη χαρά του να παράγουν, γιατί το να παράγεις ένα καινούριο πράγμα, να το βλέπεις να μεγαλώνει, είναι μια χαρά της ζωής. Αν τους εμπνεύσουμε και τους βάλουμε να παράγουν, νομίζω ότι μπορούμε να καταρχήν να υποκαταστήσουμε εισαγωγές. Ευχαριστούμε. Κύριε Χανιώτη, στο χέρι σας θα κλείσουμε, μιας και είπατε ότι είναι και το τελευταίο. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε στο μηδέν. Ναι, στο χέρι σας θα κλείσουμε. Λοιπόν, εγώ θα μία λέξη θα πω. Παραγωγικότητα, προσθέτοντας ότι παραγωγικότητα δεν σημαίνει, γιατί υπάρχει μια αλλεργία απέναντι στη λέξη, αυξάνουμε την οικονομική αποδοτικότητα. Σημαίνει αυξάνουμε την οικονομική και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Υπάρχουν όλες οι αναγκαίες γνώσεις και πρακτικές. Αυτές πρέπει να εφαρμοστούν και η όλη κατεύθυνση της κοινής γεωργικής πολιτικής και μια σειρά άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς τα εκεί. Αυτό είναι μονόδρομος. Μονόδρομος δεν σημαίνει δρόμος χωρίς εμπόδια, αλλά σημαίνει ότι η κατεύθυνση πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητούμε συγγνώμη που δεν θέσαμε 3 ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες που δούλεψαν για αυτή την έρευνα και για τις πολύ καλές απόψεις που καταθέσατε.
Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε.